αέρα, μια διαδραστική επικοινωνία με όλους όσους βρίσκονται στην επικαιρότητα αυτή την περίοδο και βεβαίως με τα θέματα που μας καίνε. Ασχοληθήκαμε το προηγούμενο διάστημα με την εκπαίδευση, με το πώς θα επιστρέψουν τα παιδιά στα σχολεία. Αναφερθήκαμε εκτενώς στην ψυχολογία των παιδιών, που είναι πάρα πολύ σημαντική εν ώψη και της επανεκκίνησης, αρχικά με τα λύκεια και σε συνέχεια με τα γυμνάσια και ευελπιστούμε και με τα δημοτικά. Σήμερα όμως ασχοληθούμε με ένα άλλο φλέγον ζήτημα και μάλιστα ένα ζήτημα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς επιχειρηματίες και μάλιστα απλώνεται από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και τη Ρόδο. Και ειδικά τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι, βρισκόμαστε μάλιστα σε ανοιξιάτικη περίοδο, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ζητήματα και μάλιστα σε μια περίοδο που η εστίαση, γιατί γι' αυτό μιλάμε, βρίσκεται σε αναστολή. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ιδιοκτητών των κέντρων, Καφετεριών, Κέντρων Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας στη Βέρεια. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Είναι μαζί μου σήμερα ο Κώστας Σαμανίδης. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αργύρη, και σε εσένα και στους φίλους τηλεθεατές μας. Και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να συνομιλήσουμε δημόσια. Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνεις. Πρέπει να το πούμε και να το αναγνωρίσουμε όλοι, γιατί όσοι μας σε παρακολουθούμε και στο αθλητικό κομμάτι και βέβαια τώρα και στο κοινωνικό γίγνεσθε. Και ελπίζω με τη συζήτηση που θα κάνουμε να φωτίσουμε πολύ κόσμο και να δώσουμε απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή και την εστίαση αλλά και όλα τα επαγγέλματα που εξαρτούνται από αυτήν. Έτσι ακριβώς, γιατί είναι μια λίστα και θα τα αναλύσουμε και παρακάτω. Ευχαριστώ πολύ καλά για τα καλά σου λόγια. Και εγώ, Κώστα, η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα να απεγκλωβιστώ λίγο. Βέβαια, η επικαιρότητα με απεγκλώβησε. Η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός έχει παγώσει εντελώς. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δραστηριότητα και δεν πιστεύω να υπάρξει το επόμενο διάστημα. Επομένως, και εγώ άνθρωπος είμαι, ζω μέσα στην κοινωνία και μάλιστα σε μια κλειστή κοινωνία όπως είναι η Βέρεια. Επομένως, έπρεπε και εγώ να αναλάβω μια μικρή δράση, όσο ένα μικρό λιθαράκι τέλος πάντων, για να μπορέσω να ακουμπήσω λίγο στα προβλήματα που υπάρχουν αυτή την περίοδο και μεταξύ αυτών και τα δικά σας. Έτσι. Και βεβαίως το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ο κόσμος έχει για πρώτη φορά, θέλει ιδιαίτερα να μάθει για το αύριο των δικών σας επιχειρήσεων, γιατί περιμένει πώς και πώς να επιστρέψει στην καθημερινότητά του και κακά τα ψέματα η καθημερινότητά του συμπεριλάμβανε καφέ, το ποτάκι του, την παρέα του. Και βεβαίως να δει και εσάς που τους λείψατε τόσο πολύ και όλες αυτές τις δραστηριότητες τέλος πάντων που συνδυάζονται κιόλας με το καλοκαίρι που έρχεται. Και νομίζω ξεκινώντας, Κώστα, την κουβέντα, να το πάρουμε λίγο αντίστροφα και να πάμε με τα πιο φρέσκα νέα και να μας αναλύσεις λίγο αυτό που έγινε χθες, την εξαιρετική πρωτοβουλία. Πανευρωπαϊκά βέβαια έχει ξεκινήσει, αλλά επισταμένα στην Ελλάδα που διαβάσαμε τελευταία, με τις empty chairs, όπως λέγεται ακριβώς, και με μια πρωτοβουλία για να δείξετε αυτή την περίοδο τα προβλήματα του κλάδου και το τι έρχεται, έτσι. Πες μας λίγα λόγια για αυτή την πρωτοβουλία. Καταρχήν αυτή είναι μια πρωτοβουλία την οποία την ανέλαβαν, την τρέξανε περίπου 40 με 50 πρόεδροι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινήσανε με 2-3 παιδιά και παρακινήσανε με την επαφή που έχουμε, γιατί τα θετικά έτσι, μέσα από αυτή την κρίση είναι ότι μπορέσαμε και εξοικειωθήκαμε όλοι περισσότερο με την τεχνολογία και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις τηλεδιασκέψεις. Ήρθαμε ένας κοντά, αυτοί που είμαστε απομακρυσμένοι και δεν είχαμε το χρόνο, κυρίως εμείς που είμαστε σε αυτό το χώρο, να βρεθούμε και να συζητήσουμε και να δούμε και τέλος πάντων ποιος είναι αυτός με τον οποίο συζητάμε. Μας έδωσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την δυνατότητα σε αυτή την κρίση να έρθουμε πιο κοντά συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να θέσουμε ερωτήματα ο ένας στον άλλον, γιατί πάντα από μία διαβούλευση, από μία συζήτηση, μόνο θετικά βγαίνουν. Λοιπόν, και τρέξαμε αυτό που έγινε και σε όλη την Ευρώπη, όπως είπες και εσύ, την συμβολική δράση που ονομάζεται Empty Chairs, η Άδειες Καρέκλες, η οποία έγινε ταυτόχρονα χθες σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να μην συμμετέχει ο δικός μας σύλλογος και το δικό μας σωματείο σε αυτή την δράση. Στην ουσία, για να καταλάβει ο κόσμος τι ήταν αυτή η δράση, είχε κενές καρέκλες, υπήρχαν σε αυτές τις καρέκλες κόλλες α4, τις οποίες
ήταν γραμμένες πάνω, ήταν γραμμένα τα επαγγέλματα όλα τα οποία και πειράζονται από το κλάδο μας, αλλά και που απασχολούμε, δηλαδή τους σερβιτόρους, τους μπάρμα, την κουζίνα, την καθαρίστρια, τα παιδιά που παίζουν μουσική. Και βέβαια αναφέρομαι και, και τα επαγγέλματα που πειράζονται από εμάς στον πρωτογενή τομέα, όπως είναι η μαναδική, τα προκυβευτικά, στον τομέα της μεταποίησης. Εκεί αναφερόντουσαν ότι οι περισσότερες καρέκλες είχαν στη θέση δηλαδή που των άδειων καρεκλών ήταν αυτά τα επαγγέλματα και στο κέντρο της εκδήλωσης ήταν το τραπέζι με το κοινοβούλιο, είναι αυτοί οι οποίοι με τα μαχαίρια, με τα πυρούνια, γιατί αυτοί κόβουν και ράβουν, αυτοί τρώνε, αυτοί πίνουν, αυτοί ό,τι θέλουν μπορούν να κάνουν. Είναι αυτοί που αποφασίσαν αυτά τα μέτρα, τα οποία θα θέλω να διευκρινίσω κάτι για να μην, γιατί κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν καν τι σημαίνει εστίαση και κρίνουν και πολλές φορές άδικα. Πρέπει να τους πούμε και να ξέρουν ότι δεν αναφερόμαστε ότι φταίει ο κορονοϊός στην κατάσταση που ήρθαμε, γιατί έχουν έρθει σε αυτή την κατάσταση χιλιάδες συμπολίτες μας. Όλοι παγκοσμίως, εκατομμύρια κόσμος έχει έρθει σε πολύ δύσκολη κατάσταση και οικονομική και ψυχολογική πολύ. Η ένστασή μας είναι, όσον αφορά την επαναλειτουργία των καταστημάτων μας από την 1η Ιουνίου και για τα μέτρα τα οποία προτίθεται η κυβέρνηση να εφαρμόσει, τα οποία έρχονται σε αντίθεση και αποτελούν τροχοπέδι, αποτελούν εμπόδιο για τη βιώσιμη συνέχιση της λειτουργίας μας. Αρκεί να σου πω ότι 3 στις 4, 3,5 να μην πω παραπάνω, γιατί τα μέτρα τα οποία ετοιμάζει η κυβέρνηση κάποιοι σε κάποιους μπορεί και να ευνοηθούν κιόλας και θα τα αναλύσουμε και θα τα εξειδικεύσουμε αργύρι, είναι ότι οι περισσότεροι δεν θέλουν καν να ανοίξουν τα καταστήματά τους. Ξέρεις, είναι οξύμορο το μετά από τόσο καιρό που είσαι σε αδράνεια και έρχεται η ώρα να ανοίξεις το κατάστημά σου να συνειδητοποιείς ότι είναι πιο βιώσιμο ή τέλος πάντων λιγότερο οικονομικά δυσχερές το να μείνεις κλειστός παρά να ανοίξεις. Είναι πολύ άσχημο να το σκέφτεται κάποιος αυτό. Είναι πολύ άσχημο να το υπολογίζει με μαθηματικές πράξεις και να αντιλαμβάνεται ότι η μια ενδεχόμενη επαναλειτουργία με αυτά τα δεδομένα, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να σε φέρει σε αυτή τη θέση που λέω και εγώ, ας πούμε, να βλέπεις το τοίχο στα 10 μέτρα και κάθε μέρα που περνάει να νιώθεις ότι πλησιάζεις όλο και πιο κοντά, όλο πιο κοντά, μέχρι που να χτυπήσεις το κεφάλι σου. Λοιπόν, οπότε η ένστασή μας επικεντρώνεται στα μέτρα τα οποία θα και τον τρόπο στον οποίο θα επαναλειτουργήσει η εστίαση στην Ελλάδα. Ποια είναι τα μέτρα αυτά, Κώστα, που θεωρείς, που θεωρούν και οι επιχειρηματίες γενικότερα της εστίασης, που τους φέρνουν σε αυτές τις σκέψεις που εγώ τις θεωρώ πραγματικά απίστευτο. Δηλαδή, όταν έχεις μια πολύ μεγάλη περίοδο αδράνειας, αναστολής, όπως ονομάστηκε ευρέως, φαντάζομαι ότι αυτά τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί φέρνουν τον επιχειρηματία προτελεσμένων. Διότι δεν είναι δυνατόν, ενώ οι περισσότεροι σε όλους τους κλάδους περιμένουν να ανοίξουν τα καταστήματά τους, οι επιχειρηματίες της εστίασης να μην θέλουν. Ποια είναι αυτά τα μέτρα, δηλαδή. Θα ήθελα λίγο να τα αναπτύξουμε και να δούμε για ποιο λόγο μπορεί να σκεφτεί έτσι ένας επιχειρηματίας. Καταρχήν θα ξεκινήσουμε με τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν πριν την επαναλειτουργία όσον αφορά τα ενοίκια, όσον αφορά τις απαλλαγές που μπορεί να είχαμε και γνωρίζουν όλοι ότι τα καταστήματα της εστίασης έχουν τα πιο μεγάλα ενοίκια, τα μεγαλύτερα χρηματικά ποσά. Συνεπώς, ξεκινάμε με το δεδομένο ότι ήδη έχουμε στις πλάτες μας ένα οικονομικό βάρος που καλούμαστε με την επαναλειτουργία μας να το καλύψουμε. Συνεπώς, στην επαναλειτουργία μας, στα λογιστικά μας, πρέπει να προσθέσουμε και τη ζημία που για κάποιον μπορεί να είναι τριψήφιος αριθμός, αλλά εμάς πλησιάζει, ξεπερνάει τον τετραψήφιο αριθμό, έτσι, σε πολλά καταστήματα και αν θεωρήσουμε ότι στη ΔΟΕ, εμείς στη Βέρεια, δεν είμαστε και καμιά μεγαλούπολη, φανταστείτε τα ενοίκια τα οποία υπάρχουν σε αυτές τις μεγάλες πόλεις και με τα μεγάλα μαγαζιά και με τα μεγάλα τετραγωνικά. Λοιπόν, αυτά τα μέτρα τα οποία μας φέρνουν σε αυτή την ψυχολογία την αρνητική στο να ανοίξουμε τα καταστήματά μας είναι καταρχήν ότι
περιορίζεται η λειτουργία μας μόνο στον εξωτερικό χώρο του καταστήματός μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι καλούμαστε να δουλέψουμε και να επαναλειτουργήσουμε την επιχείρησή μας και να την καταστήσουμε βιώσιμη μόνο στα τετραγωνικά τα οποία έχουμε νοικιάσει και έχουμε αποδώσει το ανάλογο τέλος στο Δήμο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορεί να είναι ικανοποιητικά τα τετραγωνικά μόνο για ένα μαγαζί, την ίδια στιγμή που σε υποχρεώνει το κράτος το κάθε τραπέζι, το ένα τραπέζι με το άλλο, να έχουν 2 μέτρα απόσταση. Υγειονομικοί λόγοι. Υγειονομικοί λόγοι, οι οποίοι τεχνικά περιορίζουν την δυναμική του μαγαζιού, του καταστήματος αυτού. Και το κάθε μαγαζί, το πούμε, η δική του δυναμική, το δικό του χώρο. Βέβαια, και τα δικά του έξοδα ανάλογα με τη φάτσα του, με την πρόσωψή του, με τα τετραγωνικά που έχει, κυρίως εσωτερικά, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, όλα τα μαγαζιά εσωτερικά είναι τα τετραγωνικά τους. Εξωτερικά, πόσο να νοικιάσεις από το Δήμο, αν δεν βρίσκεσαι σε μια πλατεία ή αν δεν βρίσκεσαι σε κάποια τεράστια, πόσο να νοικιάσεις και πόσο να ικανοποιηθεί. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αναλογιστεί και ο κόσμος, ο απλός, ο οποίος μπορεί να παρεξηγεί ή να μην καταλαβαίνει ακριβώς τι σημαίνει αυτό που λέμε πρακτικά, να φανταστεί ότι ένα κατάστημα το οποίο έχει μία πρόσωψη των 9 μέτρων, εκεί που έπαιρνε παραδείγματος χάρη 6 τραπέζια, αυτή τη στιγμή θα καλείται να λειτουργήσει με 2,5 με 3 τραπέζια. Που σημαίνει ότι περιορίζεται κάτω του 50% η δυναμική του, την επισκεψιμότητα του καθενός. Δεν μπορούμε να την καθορίσουμε εμείς, ο καθένας, ο καταστηματάρχης ξέρει τη δυναμική του, αλλά πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η επιχείρηση με 3 τραπέζια και δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει. Συνεπώς, αυτά τα μέτρα, λειτουργώντας στον εξωτερικό χώρο με απόσταση 2 μέτρα το κάθε τραπέζι με το άλλο, δεν θα μπω στη λογική των 4 ατόμων, διότι τα περισσότερα τραπέζια, οι περισσότεροι συνάδελφοι δηλαδή, έχουν ήδη τα καταστήματά τους και προ-κορονοϊό εποχή στα 4 καθίσματα. Ας πούμε ότι περιοριζόμαστε στα 4 άτομα. Φανταστείτε ένα κατάστημα να είναι 4 άτομα, 2 μέτρα πιο πέρα άλλα 4 άτομα, 2 μέτρα πιο πέρα άλλα 4 άτομα. Και να έχει, ναι, και να καλείται ο συνάδελφος να ανταπεξέλθει οικονομικά σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Και εγώ προσπερνάω συζητήσεις και κουβέντες του στυλ ότι θα είναι με χρονόμετρο ο πελάτης και θα σηκώνεται να καθίσει στην άλλη και τα λοιπά. Νομίζω ότι στα πλαίσια μιας κοινωνίας μικρής, αλλά πλέον και σε μεγαλοπόλεις, λίγο πολύ γνωρίζονται όλοι και στηρίζουν τα μαγαζιά της εστίασης χρόνια, είναι δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε προτάσεις, άμα θέλεις το λέμε και τώρα ή αργότερα. Ναι, βεβαίως. Θα εστιάσουμε, Κώστα, πιο πολύ σε 2 πολύ σημαντικά θέματα. Ένα είναι αυτό που και στη συζήτηση που κάναμε πριν την εκπομπή, off αέρα, είχαμε πει για την προοπτική των plexiglass, που ναι μεν είναι ένα κοστοβόρο στοιχείο, έτσι, για κάθε επιχείρηση, όμως είναι μια εξαιρετική ιδέα, αν θέλεις την άποψή μου. Αυτό το ένα. Και δεύτερον, επειδή είδα και την παρουσία του Δημάρχου χθες στην μίνι αυτή εκδήλωση που κάνατε και σε άλλες πόλεις που διάβασα και είδα κάποια βίντεο από το πρωί, οι δήμαρχοι το 90% στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Έχουμε στον τομέα αυτό τη στήριξη του Δήμου, δηλαδή διαβάσαμε, ας πούμε, σε κάποια δημοσιεύματα για κάποιες απαλλαγές για τα τέλη και σε κάποια άλλα δημοσιεύματα ότι θα μεσολαβήσει και ο Δήμος για να πάρετε περισσότερο χώρο όπου είναι αυτό δυνατόν. Να τα αναπτύξουμε λίγο αυτά τα 2 στοιχεία. Ωραία. Κώστα. Να πούμε πρώτα ότι η λύση, ναι, εσύ το είπες συγκεκριμένα plexiglass, εγώ θα το αναφέρω, ναι, η λύση του διαχωριστικού. Διαχωριστικού. Ναι, ναι, όποιο και είναι αυτό, γιατί είναι ακριβή, όντως είναι πολύ ακριβό το plexiglass πλέον και έχει ανέβει πολύ η ζήτησή του και έχει ξεφύγει οικονομικά. Θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη λύση, είτε με κάποιο, εγώ θα το έλεγα και δεν θα με πείραζε να έχω και κάποιο ξύλινο διαχωριστικό ανάμεσα στα 2 τραπέζια, γιατί δεν θα παρεξηγηθεί κάποιος πελάτης, γιατί μιλάμε για έκτακτα μέτρα, δεν θα
ενοχληθεί αισθητικά για κάτι τέτοιο. Δεν είναι επιλογή του καταστηματάρχη. Θα μπορούσε να είναι, που το έχουμε σκεφτεί, ένα τελάρο μεταλλικό με χοντρό τεντωμένο νάιλον με πυρτσίνια τόσο καλά πιασμένο που να φαίνεται κανένας, ακόμα και σαν τζάμι. Ναι, θέλω να πω ότι δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική τόσο πολύ της παρεξήγησης, γιατί έβαλες αυτό, γιατί έβαλες το άλλο. Αρκεί όλα να περιτριγυρίζονται γύρω από τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και βέβαια αν κρίνει κάποιος να κάνει κάτι τέτοιο, είναι επιλογή του και δικαίωμά του. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό ότι έχουμε αυτή την πρόταση και μάλιστα να σε ενημερώσω και εσένα, Γύρη, και τους τηλεθεατές μας ότι έγινε πρόταση από το σύλλογό μας προχθές μεταξύ 40 και πλέον προέδρων καταστημάτων εστίασης ανά την Ελλάδα και με τον πρόεδρο τύπος της ΠΟΕΣΕ, τον κύριο Καβαθά, που όταν ο ίδιος ενημέρωσε ότι συζήτησε το θέμα των 2,5, των 2 μέτρων και πώς μπορεί αυτό να γίνει και για τα τραπεζοκαθίσματα που, για το μεγαλύτερο, για το να δώσει ο Δήμος τη δυνατότητα για επέκταση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων, και του είπα τη λύση του διαχωριστικού, δεν το είχαν συζητήσει καν. Δεν το είχαν σκεφτεί καν, δεν το είχαν φέρει προς συζήτηση καν και μου είπε ότι θα κάνει και αυτή την κουβέντα με τους αρμόδιους υπουργούς, μήπως και βρεθεί λύση. Πάμε λίγο στο θέμα του Δημάρχου, των Δημάρχων, στην ουσία, γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο πετάει τον μπαλάκι, ας πούμε, στους Δήμους και στα Δημοτικά Συμβούλια, γιατί κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητες της, έτσι. Δεν είναι κάθε πόλη το ίδιο, ούτε τα δρομάκια είναι με το ίδιο φάρδος παντού. Υπάρχουν εμπορικά καταστήματα τριγύρω. Σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέπεται και η παραπάνω παραχώρηση ή επιβάλλεται να μην επιτραπεί η παραπάνω παραχώρηση, διότι την ίδια στιγμή θα δυσκολεύεται η ελεύθερη διέλευση των ασθενοφόρων, της πυροσβεστικής και τέλος πάντων και των πολιτών, τα καρότσια των ανθρώπων, των ΑΜΕΑ, τα καρότσια των παιδιών και τέλος πάντων θα προσβληθεί η λειτουργία που εδώ που τα λέμε υπάρχει κάποιες ως ένα βαθμό μια καταπάτηση από συναδέλφους της ελεύθερης διέλευσης. Φαντάσου τώρα αργεί τώρα αυτό να γίνει και με τη Βούλα, ας πούμε, και με την υπογραφή του κράτους. Είναι λίγο λεπτές ισορροπίες. Είναι λεπτές και είναι και τραβηγμένο. Πέρα από αυτό όμως, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος δήμαρχος και ο δικός μας βέβαια που μας διαβεβαίωσε ότι θα είναι δίπλα σε ό,τι ζητηθεί και σε ό,τι είναι εφικτό να γίνει από την πλευρά του Δήμου. Δεν υπάρχει κάποιος δήμαρχος ή κάποιο δημοτικό συμβούλιο που σε αυτή τη συγκυρία και μέσα στα πλαίσια των εκτάκτων μέτρων, έτσι, όχι, δεν μιλάμε για μια κατάσταση η οποία θα μονιμοποιηθεί, έτσι, να αρνηθεί μια οποιαδήποτε... Θεωρώ παράλογο. Ναι, λογικά θα το δεχτεί. Εκτός από αυτό, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το... Δεν ξέρω, δεν σε βλέπω λίγο. Τώρα, Κώστα. Είσαι εκτός σύνδεσης τώρα. Εντάξει, τώρα είμαστε λίγο καλοί. Ναι. Ήσουν ένα διάστημα μου έβγαλε μήνυμα ότι ήσουν εκτός σύνδεσης. Όπως και τώρα, σε έχω χάσει. Ναι, ο Κώστας Σαμανίδης είναι εκτός σύνδεσης για ένα διάστημα. Μου έχει βγάλει εδώ ένα μήνυμα ότι έχει βγει εκτός. Αναφερθήκαμε τώρα στο, έτσι για να κάνω λίγο την γέφυρα μέχρι να ξαναεπιστρέψει ο Κώστας στην παρέα μας. Αναφερθήκαμε στα δύο πολύ σημαντικά στοιχεία που προκύπτουν από την τηλεδιάσκεψη των ανθρώπων της εστίασης ανά την Ελλάδα. Είναι το πώς θα λειτουργήσει η απόσταση των 2 μέτρων που προβλέπεται από την Υγειονομική Επιτροπή. Και η πρόταση του Κώστα Σαμανίδη και της Βέρειας εδώ ήταν η περίπτωση του διαχωριστικού. Ναι, μεν ότι μπορεί να υπάρξει και να ισχύσουν τα 2 μέτρα. Ναι, μεν ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει αυτό, αλλά και σε κάποιες άλλες δεν μπορεί να γίνει ούτε αυτό, αλλά ούτε και η παραχώρηση από το Δήμο κάποιου εξτρά χώρου. Νομίζω ότι η περίπτωση του διαχωριστικού είναι μια εξαιρετική ιδέα και εφόσον. Θα το ρωτούσα βέβαια αυτό στον Κώστα Σαμανίδη, εάν έχει μελετήσει την περίπτωση της υγειονομικής πρόβλεψης, αλλά πόσο ξέρω, εάν είναι κάποιο υλικό το οποίο μπορείς μετά να με ένα απλό πανί ή με μια απλή διαδικασία, μια καθαριότητα,
να καθαριστεί, τότε νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα έτσι θα αποκλείσουμε το ενδεχόμενο της μείωσης του κόσμου, της προσέλευσης του κόσμου σε εξωτερικό χώρο και έτσι θα μπορεί το κατάστημα, τουλάχιστον αυτή την περίοδο του καλοκαιριού, να λειτουργήσει όσο το δυνατόν απρόσκοπτα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το πούμε αμέσως, δηλαδή να μας έρθει στο μυαλό και να πούμε ότι θα δουλέψει το μαγαζί, η επιχείρηση όπως το προηγούμενο καλοκαίρι. Αυτό το ξεχνάμε έτσι κι αλλιώς. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση. Άρα πάμε στην περίπτωση του διαχωριστικού και αυτό θα ήθελα να αναφέρω στον Κώστα, ο οποίος τώρα προσπαθεί, από ό,τι βλέπω, με καλή κιόλας για να μπορέσει να συνδεθεί, μάλλον έχει κάποιο πρόβλημα με την σύνδεσή του. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ κέριο ζήτημα και θεωρώ ότι θα λειτουργήσει σύντομα και νομίζω ότι θα περάσει αυτή η ιδέα, εφόσον βεβαίως και ο Υπουργός καταφέρει και το περάσει στην αρμόδια επιτροπή για να πάρει τη σχετική έγκριση. Δώστε μου λίγο τώρα, αν θέλετε, ένα λεπτό για να μπορέσω να επικοινωνήσω και πάλι με τον Κώστα, να του στείλω το απαραίτητο link, γιατί βλέπω ότι η σύνδεσή του τον πρόδωσε νωρίτερα. Μισό λεπτά. Κώστα, με βλέπεις? Ωραία. Είμαστε στον αέρα. Ενημέρωσα στους φίλους μας ότι υπήρξε ένα πρόβλημα με τη σύνδεσή σου και τους εντάξει, να κάνω τη γέφυρα και να συμπληρώσω στο ότι η περίπτωση του διαχωριστικού, εγώ προσωπικά τη θεωρώ μια εξαιρετική ιδέα και εφόσον τελικά συζητηθεί και εγκριθεί κάτι παραπλήσιο, έχετε μπροστά σας περίπου 25 μέρες, νομίζω είναι ένα... Έτσι, εύλογο χρονικό διάστημα για να το λύσετε αυτό και να ξεκινήσει η λειτουργία χωρίς τα δύο μέτρα, χωρίς μια τέτοια σκέψη από οποιονδήποτε επιχειρηματία, πόσο μάλλον όταν ο χώρος, όπως είπαμε, είναι περιορισμένος. Να πούμε και κάτι, Αργύρη, σε αυτό, ότι όλοι οι γιατροί και οι λοιμοξιολόγοι το έχουν πει και το έχουν δηλώσει δημόσια, ότι ένα ενδεχόμενο φτέρνισμα, ένα ενδεχόμενο σάλιο με τον αέρα, με τα σώματα του αέρα, ας πούμε, μπορεί να μεταφερθεί σε απόσταση μέχρι και 10 μέτρων. Συνεπώς, ναι, η απόσταση των 2 μέτρων δεν είναι τόσο ασφαλής, να λέμε, ναι, και την άποψη των ειδικών, γιατί τόσο καιρό ακούμε τους ειδικούς αυτά που μας λένε και τα ακολουθούμε κατά γράμμα. Αλλά θα πρέπει να πούμε και σε αυτό, αφού φτάσαμε να συζητάμε και γι' αυτό, να το πούμε την δικιά του την άποψη. Γιατί πιστεύω ότι ο ειδικός δεν θα το αρνιόταν ένα διαχωριστικό. Να νομίζω ότι όλες οι αποφάσεις, είτε στην εστίαση, είτε σε οποιαδήποτε περίπτωση, από την Υγειονομική Επιτροπή λαμβάνεται. Η τελική απόφαση είναι η δική τους. Ναι, αν η τελική απόφαση είναι η δική τους και για τραπεζοκαθίσματα όμως, για την απόσταση των 2 μέτρων τραπέζι με τραπέζι, θα πρέπει να μας πούνε γιατί δεν προκρίνουν τη λύση που προκρίνουν και στα περισσότερα ταμεία που βλέπουμε τα plexiglass μπροστά μας και ναι, στα διαχωριστικά που υπάρχουν σε πολλά καταστήματα, γιατί δεν προκρίνουν και τη λύση και σε εμάς. Βέβαια, θα πει κάποιος ότι τα plexiglass προκρίνονται σε εσωτερικούς χώρους, γιατί εξωτερικά υπάρχει η καθαρή ατμόσφαιρα και τα λοιπά. Ναι, αλλά δεν βρίσκω το λόγο. Από τη στιγμή που έχουμε πρόβλημα τεχνικό, γιατί να μην μπορούσε να εφαρμοστεί και στον εξωτερικό χώρο. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε θέμα με τα υαλοπετάσματα για τόσα χρόνια στα μαγαζιά και στα δικά μας τη Βέρεια, που κάναμε αγώνα και προσπαθούμε να υπάρχει μια νομιμοποίηση από πλευράς πολεοδομικής, που τα έχουμε πιο πολύ για να προστατεύουν τον πελάτη μας από τον αέρα, από τα αέρια σώματα τα οποία μπορεί να το έρθουν σε επαφή μαζί του. Στην ουσία είναι ένα μέσο προστασίας και τα υαλοπετάσματα, έτσι. Δεν είχε καμία διάθεση ο επιχειρηματίας να ρίξει τόσα λεφτά για να κάνει υαλοπετάσματα. Λοιπόν, οπότε και αυτό το μέτρο με το διαχωριστικό ίσως δώσει λύσεις και βέβαια οι δήμαρχοι δεν θα μπορούσαν να αρνηθούν κάτι τέτοιο, γιατί είναι μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, γιατί είναι μέσα στα πλαίσια του εμβαδού που είναι κατοχυρωμένο και ο Δήμος από τη στιγμή που νοικιάζει το συγκεκριμένο εμβαδόν και περιορίζει το καταστηματάρχης σε αυτό το εμβαδόν. Την ίδια στιγμή λύνονται τα χέρια του Δημάρχου και του κάθε Δημάρχου σε διαφορετική πόλη, γιατί θα έρθει σε πολύ δύσκολη θέση
να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη αδικία, ένα ενδεχόμενο θέμα του ανταγωνισμού που θα ανοίξει άλλα ζητήματα από εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι και ο Δήμαρχος Βέρειας αλλά και η αρχηγή των υπόλοιπων παρατάξεων μας διευκόλυναν πολύ όσον αφορά την άδεια για την. Και συμφώνησα βέβαια όλοι τους για την άδεια της χρήσης της ελιάς για την δράση αυτή που κάναμε. Αλλά δεν πιστεύω να υπάρχει ούτε ένας στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έρθει σε αυτή την αρνητική, θα κρατήσει αρνητική στάση για κάτι τέτοιο. Πάντως, πάντα, διάβασα χθες νομίζω, στον Αντένα νομίζω ήταν, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Τάξης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε στην εστίαση συγκεκριμένα και μετά από επίμενες ερωτήσεις και ώρας του Γιώργου του Παπαδάκη, ανέφερε, πουθενά δεν αναφέρει το αυτό που συζητάμε. Δηλαδή για τα διαχωριστικά οποιοδήποτε, τέλος πάντων, οποιαδήποτε επέμβαση εντός του εμβαδού. Από ό,τι βλέπω, η συζήτηση, η τοποθέτησή του αφορά για την παραχώρηση επιπλέον χώρου ή, όπου δεν είναι αυτό εφικτό, μείωση των δημοτικών τελών. Από αυτό κρίνοντας, Κώστα, θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοια εισήγηση. Σύμφωνοι, αλλά να πούμε δεν υπάρχει τέτοια εισήγηση γιατί ίσως δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Γιατί για να πει κάποιος ότι, κοίταξε, να εισηγηθούμε αυτό, σημαίνει ότι πρέπει να το σκεφτεί πρώτα ή πρέπει να το προταθεί πρώτα ή πρέπει να το δει κάπου πρώτα. Γιατί αν βάλουμε λίγο και το μυαλό μας να λειτουργήσει, καθημερινά στις τηλεοράσεις βλέπουμε λύσεις σε μαγαζιά που είναι σε pitch bar, σε μαγαζιά τα οποία θα χρησιμοποιήσουν τις εξαπλώσεις του προϊόντος, δείχνουν και διαφημίζουν συνέχεια ένα προστατευτικό πλεξιγκλάς δεξιά-αριστερά. Πώς δεν θα μπορούσε κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί? Μιλάμε για εξωτερικό χώρο, γιατί και τα beach bar είναι πάνω στην άμμο. Πώς δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο και για τις καφετέρες και τα εστιατόρια στους εξωτερικούς τους χώρους, στα πλαίσια του ΕΒΑΔΟΥΝ τα οποία έχουν ενοικιάσει από το Δήμο, που λύνει πάρα πολλά θέματα. Πρώτον, έχει την πληρότητα, ο καταστηματάρχης, την πληρότητα των τραπεζιών του, οπότε συνεπώς ευελπιστεί στο τζίρο του, απασχολεί περισσότερα άτομα. Δεν αφήνει πολλά άτομα σε καθεστώς αναστολής και επιβαρύνοντας έτσι και τα δημοσιονομικά του κράτους. Τρίτον, λύνονται τα χέρια των δημάρχων και των δημοτικών συμβουλίων όσον αφορά αυτές τις δύσκολες αποφάσεις που ίσως καλεστούν να πάρουν. Και θα πω τώρα, έτσι με αφορμή τη συζήτηση για τους Δήμους, ότι δεν έχει καμία νομιμοποίηση ο Δήμος να απαλλάξει από δηματικά τέλη καταστήματα, όχι μόνο εστίασης και οποιαδήποτε άλλη ελεύθερη πάγια, δεν υπάρχει η πράξη νομιμοποιητικού περιεχομένου από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δηλαδή, ο κύριος Θεοδωρικάκος, με τη δικιά του απόφαση, στην ουσία δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους και στα Δημοτικά Συμβούλια για την απαλλαγή. Πρέπει να πούμε ότι τα Δημοτικά Συμβούλια και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν και να αποφασίσουν την αναπροσαρμογή, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, είτε να αυξήσουν είτε να μειώσουν. Αλλά όταν μιλάμε για απαλλαγή, δεν μπορεί κανένας να απαλλάξει, δηλαδή στην ουσία να χαρίσει τα τέλη στους δημότες, παρά μόνο εάν δεν παρεύει η κεντρική πολιτική εξουσία. Λοιπόν, οπότε είναι ένα μπαλάκι που έχει πάει, η αλήθεια είναι, στους Δήμους, που αυτοί θα κρίνουν πώς πρέπει να χειριστούν την κατάσταση. Εγώ θα πω κάτι με αφορμή κάποιες συζητήσεις που γίνανε χθες και τις προηγούμενες μέρες, ότι δεν μπορεί να αποτελέσει μια δημοτική έκταση αντικείμενο συναλλαγής. Και τι θέλω να πω, ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα τραπέζι, ένα κατάστημα με σπορείς εμπορικό δίπλα από το δικό μου το μαγαζί και προκειμένου να αναπτύξω περισσότερα τραπεζοκαθίσματα σε αυτό το κατάστημα τις ώρες που λειτουργεί, που και δεν λειτουργεί, ακόμα και τις ώρες που λειτουργεί, άμα είναι εφικτό, σημαίνει ότι θα ανεβάσω τον τζίρο μου, δεν θα έχω κάποιες απώλειες από αυτά τα περιοριστικά μέτρα, αλλά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, παρόλο που η κατάσταση είναι έκτακτη, να αποτελέσει και αντικείμενο συναλλαγής, κάτι το οποίο δεν πιστεύω να το θέλει κανένας. Επίσης, αυτό που μας προτείνει ο κύριος Θεοδωρικάκος και
προτείνει και ρίχνει τον μπαλάκι στους Δήμους, θα πρέπει να μας απαντήσει κιόλας. Έτσι, γιατί όταν λες κάτι, το τεχνικό κομμάτι το έχουν να το υλοποιήσουν αυτοί οι οποίοι πρέπει να το έτσι να λειτουργήσουν. Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση που ένας καταστηματάρχης έχει δίπλα του ένα εμπορικό κατάστημα και δεξιά του και αριστερά του και απέναντί του, παραδείγματος χάρη, και αυτό το κατάστημα, μέρες, ώρες λειτουργίες καταστημάτων, είναι ανοιχτό και ένας συνάδελφος, ο οποίος βρίσκεται σε ένα χώρο το οποίο δεν έχει δεξιά-αριστερά κάποιο εμπορικό κατάστημα, και όλες τις ημέρες και όλες τις ώρες μπορεί της εβδομάδος μπορεί να απλωθεί, αυξάνοντας έτσι το πελατολόγιο του, κερδίζοντας, γιατί η αγορά είναι ελεύθερη και κανείς δεν είναι κανενός, κερδίζοντας τους πελάτες κάποιου άλλου καταστήματος και γνωρίζοντας κιόλας ότι ο πελάτης ότι μπορεί να βρει διαθέσιμο κάθισμα εκεί, θα πάει πιο εύκολα σε εκείνο το σημείο. Επίσης, πώς μπορεί να δεχτεί ένας καταστηματάρχης, ένας έμπορος, έτσι ένα εμπορικό κατάστημα πολλώντας παπούτσια και θέλοντας να βλέπει 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και αυτός που το βράδυ θα περπατήσει με τη γυναίκα του ή με τον φίλο του και θέλει να δει και να του αρέσει κάτι να το αγοράσει την επόμενη μέρα. Ποιος του διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να διαφημίζει αυτό το παπούτσι από τη στιγμή που θα τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσματα μπροστά του, αλλά με τη βούλα της κυβέρνησης. Ναι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν δηλαδή κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία θα δημιουργήσουν ίσως και μια αναταραχή, κοινωνική αναταραχή, ίσως και μαλώματα και τσακωμούς μεταξύ των συμπολιτών. Είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο και αυτή η λύση που δίνουμε, Αργύρη, λύνει όλα αυτά τα ζητήματα. Και να σου πω και κάτι το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σαν επιχείρημα στην κυβέρνηση, και γιατί να μην το θέλει, όταν θα επαναφέρει την πληρότητα των τραπεζοκαθισμάτων στους συναδέλφους, με πιο ασφαλή λειτουργία από άποψη υγιεινής. Μα είναι 100%. Ναι, δεν το βρίσκω το λόγο. Είσαι εντός του ευρώ. Είσαι εντός του ευρώ και είσαι και εντός των υγειονομικών εισηγήσεων. Έτσι ταυτόχρονα. Δεν προκαλείς. Δεν προκαλείς. Είναι εκ των πραγμάτων, νομίζω. Τώρα, το θεωρώ... όσον αφορά, να προχωρήσουμε, όσον αφορά την, και, το επόμενο, και το υπόλοιπο χώρο του καταστήματος, που είναι το εσωτερικό, το οποίο επίσης πονάει, σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν, βρίσκονται με 1,5 μέτρο πεζοδρόμιο και δεν έχουν καμία δυνατότητα από πουθενά και βλέπουν ένα κατάστημα το οποίο έχουν μπορεί και 150 και 200 τετραγωνικά, που αυτό σημαίνει ακριβότερο ενίκιο, να έχουν ένα ολόκληρο χώρο μέσα άδειο και να προσπαθούν να πιστούν με 2 και 3 τραπέζια στο πεζοδρόμιο. Θα πει κάποιος ότι επειδή είναι καλοκαιρινοί μήνες, όλος ο κόσμος κάθεται έξω και αποφεύγει να κάθεται μέσα. Και με τον αντικαπνιστικό νόμο και τα λοιπά θα διαφωνήσω σε πολύ μεγάλο βαθμό και θα χρησιμοποιήσω εδώ το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, της Λεωφόρου Νίκης, εκεί που όλοι έχουμε πιει καφέ εκεί. Να περιγράψω την εικόνα που επικρατεί εκεί, ότι μιλάμε για καταστήματα που έχουν μέχρι και 500 και 800 τετραγωνικά εσωτερικό χώρο και έχουν ελάχιστη δυναμική στα πεζοδρόμια τους. Και επίσης για την ανάπτυξη περισσότερων τραπεζισμάτων ή περισσότερων ευαδών που θέλει να δώσει η κυβέρνηση, να θυμίσω ότι δεξιά-αριστερά μόνο καφετέρειες είναι. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί κανένας παραπάνω. Αλλά ούτε και να δυσκολεύσουν την ελεύθερη διέλευση των πεζών. Συνεπώς, αυτός ο καταστηματάρχης στη Λεωφόρο Νίκης καλείται να πληρώσει όλο το ενίκιο από τη στιγμή που θα βρίσκεται να πάψει η αναστολή του από 1 Ιουνίου, να πληρώσει όλο το ενίκιο του καταστήματός του. Δεν θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει περισσότερα τα πεζοκαθίσματα που δίνει τη λύση ή την πρόταση που κάνει ο κ. Θεοδωρικάκος. Και απ' την άλλη, καλείται να πληρώσει τα ενίκια τα οποία ήδη, εγώ δεν θα πω στα λειτουργικά, γιατί αν θυμάστε καλά, η αναστολή της λειτουργίας ξεκίνησε μέρα Παρασκευή, που πολλοί συνάδελφοι, χιλιάδες ανά την Ελλάδα, ιδίως αυτή της εστίασης των τροφίμων, είχαν εξοπλίσει τα ψυγεία τους με τρόφιμα και αναλώσιμα, τα οποία όλα πήγανε
Έμειναν... περισσότεροι καλά κάνανε και τα δώσανε σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, αλλά στην ουσία έχουν πληρωθεί, είναι πληρωμένα ή καλούνται ή τους ζητάνε οι προμηθευτές να τα πληρώσουν. Λαμβάνοντας υπόψη και τα ενίκια τα οποία έχουν συσσωρευτεί αυτούς τους τρεις μήνες, καλούνται όλο αυτό τον όγκο, τον οικονομικό που είναι μπροστά τους ή που είναι πίσω τους, αλλά και αυτόν που θα εμφανιστεί μπροστά τους από το ξεκίνημα της λειτουργίας, να το αντιμετωπίσουν στον εξωτερικό τους χώρο, στα τετραγωνικά που είναι περιορισμένα. Να γι' αυτό κόστα. Τον κύριο Ζέρβα, να πει ότι κάποιες ώρες ότι θα σταματήσει την κυκλοφορία στη λεωφόρο Νίκης. Εγώ να πω ότι κάποιες ώρες και ποιες είναι αυτές και τότε δεν ενδείκνεται, μετά ενδείκνεται και τότε θα αντιδράσουν οι πολίτες, θα αντιδράσουν τα μεταφορικές, θα αντιδράσουν. Έχει μια κατέχει ένα. Είναι μια ακραία παρέμβαση. Η οποία βλέπεις όμως ότι τέθηκε στο τραπέζι, έπεσε στο τραπέζι. Γιατί έπεσε, διότι δεν πέφτει κάτι άλλο στο τραπέζι. Να υπάρχουν τα διαχωριστικά και στους εξωτερικούς χώρους, αλλά και στους εσωτερικούς. Όσο το ζητάμε, νομίζω ότι... Ναι, γιατί να μην πέσει η πρόταση αυτή, ακόμα και στους εσωτερικούς χώρους. Μην ξεχνάμε ότι πηγαίνουμε όλοι στα σούπερ μάρκετ, σε εσωτερικούς χώρους. Ναι, πηγαίνουμε όλοι να ψωνίσουμε λιανική. Πηγαίνουμε όλοι πλέον να μπούμε σε καταστήματα εσωτερικά. Φαρμακείο, πλέξιμες, ναι. Παντού. Παντού. Γιατί να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τώρα βέβαια θα πει κάποιος ότι εκεί υπάρχει συνάθρηση. Θα μπορεί να πάνε στην τουαλέτα. Εκεί θα πάρει τα μέτρα του. Να πάνε δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε να βρεθούν στον προθάνο. Εκεί θα πάρει τα μέτρα του μαγαζάτορας να ορίσει ότι μισό λεπτό να βγει ένας. Εκεί θα πάρουμε τα μέτρα μας εμείς. Είναι και στο προσωπικό του καθενός. Δηλαδή η ατομική υγιεινή. Θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να πάρουμε κάποια μέτρα. Και το θέμα είναι το πώς θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει η οικονομία. Όπως είπαμε και στον πρόλογό μας, υπήρχε στη χθεσινή δράση μας μία απεικόνηση έστω με τις άδειες καρέκλες αλλά με κόλλες Α4 πολλών επαγγελμάτων οι οποίοι περιμένουν από αυτά τα καταστήματα ή αν δεν περιμένουν τουλάχιστον ένας μεγάλος κύκλος εργασιών τους επηρεαζόταν από αυτά τα καταστήματα. Συνεπώς η επανακίνηση της οικονομίας περνάει από τα καταστήματα εστίασης, το έχουν αντιληφθεί όλοι, το γνωρίζουν όλοι. Είναι όμως... Πρέπει να το πούμε αυτό, να το τονίσουμε και να το ακούσουν και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα καταστήματα της εστίασης και παρά μόνο παρακολουθούν τις εξελίξεις πίνοντας τον καφέ τους όταν θα έρθει η ώρα στα καταστήματα της εστίασης. Ότι είναι το μοναδικό επάγγελμα αυτή τη στιγμή που η επαναλειτουργία του είναι δυσχερέστατη από την λειτουργία του. Από την αναστολή λειτουργίας του. Κατάλαβα το νόημα. Ναι. Προτιμάμε δηλαδή αυτή τη στιγμή να μείνουμε σε καθεστώς αναστολής και όχι σε καθεστώς επανέναρξης. Είναι τραγικό να το λέει κάποιος αυτό. Είναι τραγικό να το περιγράφει και είναι ακόμα πιο τραγικό να το δώσει στον άλλον να το καταλάβει, ο οποίος δεν γνωρίζει αυτές όλες τις λεπτομέρειες, Αργύρη, και να σε κοιτάει με κάποιο ύφος και να σου λέει, ξέρω εγώ, όπως λένε κάποιοι και είναι χαμογελό και τους καλώ και σε μία συζήτηση ό,τι ώρα θέλουν. Ότι παίρνετε ένα λίγο νερό και ένα καφέ και είστε σε δύσκολη κατάσταση. Νομίζω ότι είναι κρίμα να συζητείτε τέτοια πράγματα. Είμαστε ένας κλάδος της εστίασης που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, έχουμε βάλει τα χρήματά μας στα μαγαζιά αυτά, δεν μας τα έδωσε κανένας αυτά τα χρήματα να τα επενδύσουμε. Είμαστε σε καθεστώς που τα ενίκια μας είναι τα ακριβότερα στην αγορά. Απασχολούμε πάρα πολύ προσωπικό, εξαρτώνται από εμάς, όχι εξαρτώνται, στην αλυσίδα τη δικιά μας βρίσκονται χιλιάδες επαγγέλματα, όχι εκατοντάδες επαγγέλματα με χιλιάδες εργαζομένους στα επαγγέλματα αυτά. Έχουμε τα λάθη μας, έχουμε κάνει τα λάθη μας, ναι, έχουμε κάνει και κάνουμε και κάποιες αστοχίες όσον αφορά τη λειτουργία μας που εκθέτουν και νομίζω γίνεται από λίγους, αλλά εκθέτουν και γενικά τον κλάδο. Αυτό πιστεύω όμως ότι συμβαίνει σε πολλούς τομείς της ζωής παντού. Λοιπόν, οπότε θέλουμε να πούμε ότι η επαναλειτουργία μας με αυτά τα μέτρα είναι επιβιώσιμη. Οπότε... Κώστα, να βάλουμε λίγο και στο παιχνίδι όμως και το θέμα, ανέφερε το ενίκιο. Αυτοί που έχουν τα κτίρια, τα κτίσματα, εκεί που στεγάζεσαι εσύ και όλοι οι επιχειρηματίες, δεν συνεργάζονται. Προς στιγμή... Έτσι, από την ενημέρωση που έχω και από όλη την Ελλάδα από τους συναδέλφους, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτός που πληρώθηκε το ενίκιο του 60% δεν μπορεί να μην συνεργαστεί. Εδώ μιλάμε για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν αποπληρωθεί τα ενίκια τους και βρίσκονται και αυτοί σε μια κατάσταση από τη μία. Είναι να τα πάρουν
μειωμένα και δεν τα παίρνουν κιόλας, διότι δεν έχει ο επιχειρηματίας την δυνατότητα να το αποπληρώσει. Και απ' την άλλη, πώς θα ζήσει και αυτός, γιατί κάποιος περιμένει από το ενίκιο του να πληρώσει και αυτός τις υποχρεώσεις. Έτσι, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε. Προς το παρόν δεν έχει ακουστεί κάποια πίεση σε ό,τι αφορά τους καταστηματάρχες. Δεν ξέρω και δεν γνωρίζω και τι γίνεται και με τα παιδιά που δουλεύουν στα μαγαζιά. Γιατί να φανταστείς, Αργύρη, ότι αυτή τη στιγμή όλη αυτή η αλυσίδα που περιορίζεται στα καταστήματα τα δικά μας, δεν μιλάμε για την εξαπλωμένη αλυσίδα που έχει να κάνει και με άλλα επαγγέλματα, δηλαδή οι υπάλληλοι των καταστημάτων εστίασης και οι ιδιοκτήτες, βρίσκονται στη δυσχερή θέση να έχουν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον ίσως και κάποιες εξώσεις από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, γιατί και αυτοί με τη δικιά τους συλλογή θα πούνε ότι εντάξει, έκανα υπομονή, το καταλαβαίνω. Τώρα όμως άνοιξε το κατάστημά σου. Πού να τον περιγράψεις αυτόν τον άνθρωπο, αυτά που λέμε όλα, να του τα αναλύσεις και να του πεις ότι το κατάστημά μου το άνοιξε, αλλά με αυτά τα περιοριστικά μέτρα δεν μπορώ να σου πληρώσω το ενίκιο. Μη βρεθούν κάποια στιγμή και κάποιοι συνάδελφοι που κάνουν αυτή τη δουλειά και ενοικιάζουν να βρεθούν και στον δρόμο από τα σπίτια τους. Έτσι, γιατί θα έχουν την εντύπωση οι ιδιοκτήτες ότι αφού έγινε η επαναλειτουργία, γιατί δεν πληρώνομαι. Λοιπόν, όλα αυτά δηλαδή είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος, πρέπει να τα γνωρίζει ο συνάδελφος, οι καλοί φίλοι των άλλων επαγγελμάτων, αλλά και οι καλοί συμπολίτες μας και πελάτες μας. Και ίσως δούνε, δηλαδή, μην παραξενευτούν κάποιοι που δουν τα καταστήματα να μην ανοίγουν και να αναρωτιούνται καλά, αφού από 1 Ιουνίου η κυβέρνηση είπε ότι επαναλειτουργούν και δουν τα καταστήματα κλειστά. Δεν σημαίνει ότι ο καταστηματάρχης, ξέρω εγώ, φαλήρισε, ξέρω εγώ, απλά είναι επιλογή του να μην συνεχίσει να είναι ανοιχτός, να βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής. Και εκεί βέβαια αρχίζουν τα άλλα ερωτήματα, Αργύρη, που έχουν να κάνουν με την κυβέρνηση, με το πώς θα αντιδράσει στα καταστήματα που θα επιλέξουν να μην επαναλειτουργήσουν, διότι η βιωσιμότητά τους είναι 100% απραγματοποιητή. Πώς θα λειτουργήσει η κυβέρνηση, θα τους συνεχίσει να τους βοηθάει με το καθεστώς αναστολής, θα είναι το καθεστώς προσωπικό. Υπάρχει κάποια προοπτική επιδότησης, επιχορήγησης, κάποιο δάνειο με μικρό επιτόκιο? Υπάρχει κάποια τέτοια συζήτηση που έχει γίνει, αν έχεις ακούσει κάτι? Κοίταξε, όσον αφορά τα δάνεια τα οποία τρέχανε το πρόσφατο παρελθόν, που είναι η επιστρεπτή αποκαταβολή, που είναι μια μορφή δανείου, με κάποια δάνεια με 80% μέσω των τραπεζών και το 80% με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και με χαμηλό επιτόκιο, το οποίο θα έχει μια περίοδο, ξέρω εγώ, χάριτος ενός χρόνου. Υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις, αλλά από ό,τι πληροφορούμαστε όλοι, λόγω των δύσκολων και των αυστηρών προϋποθέσεων ακόμα και για το υπόλοιπο 20% των τραπεζών, οι τράπεζες δυσκολεύονται να δώσουν αυτά τα χρήματα. Δεν ξέρω, μ' ακούσα γύρω, γιατί λίγο το έχασα πάλι. Καλά, ακούω καλά εσύ. Ναι. Εγώ θα... Offline μας βγάζει πάλι, ο Κώστας είναι εκτός σύνδεσης. Αναφερθήκαμε στο, μόλις... ναι, Κώστα, σε ακούω. Βγήκε εκτός πάλι ο Κώστας. Στο υπόλοιπο της εκπομπής μας, περίπου 15 λεπτά ακόμη που έχουμε, θα αναφερθούμε στην ημερομηνία, το ορόσημο της 1ης Ιουνίου. Αν θεωρεί ο Κώστας και γενικά τώρα ο κλάδος ότι είναι απόλυτα έτοιμη για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, βέβαια εννοώ πάντα με το αν έχουν δηλαδή τεθεί όλα τα ζητήματα εκτός αυτών που έχουν προκύψει τελευταία, όπως είναι τα διαχωριστικά. Θα το ρωτούσα επίσης για το προσωπικό, που κακά τα ψέματα οι επιχειρήσεις εστίασης απασχολούν πάρα πολύ προσωπικό. Αν έχει ακούσει, αν έχει γενικότερα, αν έχει κάποια πληροφόρηση για μειωμένο προσωπικό, ειδικά κυρίως στην πόλη μας, αλλά και γενικότερα με τους συναδέλφους τώρα την Ελλάδα. Και κλείνοντας, θέλω να αναφερθούμε, αν είναι δυνατόν, στο τι θα συμβεί από το Σεπτέμβριο και μετά, δηλαδή αν έχει τεθεί, αν έχει πέσει στο τραπέζι μια τέτοια κουβέντα, γιατί από το Σεπτέμβριο και μετά δεν αποκλείουμε καν, δεν το βάζουμε στη συζήτηση το να υπάρξει δεύτερο κύμα πανδημίας, αυτό το βγάζουμε εκτός και θα είναι τα πράγματα τελείως διαφορετικά, θα πάμε σε άλλη συζήτηση για το κομμάτι του τσιγάρου, το οποίο έχει ήδη
απαγορευτεί εντός των καταστημάτων. Αν θα υπάρχουν εκείνη την περίοδο τα περιοριστικά μέτρα υγειονομικής φύσεως, δηλαδή αν έχουμε ακόμη τους περιορισμούς από το κράτος όσον αφορά την πανδημία, το πώς, αν έχει τεθεί μια τέτοια, ένας τέτοιος προβληματισμός και αν θα υπάρξουν κάποια περισσότερα μέτρα. Αυτά τα τρία ζητήματα είναι που έχουμε ακόμη να αναπτύξουμε. Ελπίζουμε να έχουμε τον Κώστα ξανά μαζί μας. Όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς από την κουβέντα που έχουμε κάνει και γενικότερα από ό,τι έχετε διαβάσει στο πρόσφατο παρελθόν, η εστίαση, η καφεστίαση, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κακά τα ψέματα, πλήττονται σοβαρά από αυτή την αναστολή, η οποία κρατάει πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα. Έχουμε ακόμη μάλιστα 25 μέρες περίπου μέχρι την επαναλειτουργία τους. Η αναστολή αυτή έχει λειτουργήσει αποθαρρυντικά για αρκετούς όσον αφορά το αύριο των επιχειρήσεων, όπως είπε και ο Κώστας, ότι κάποιοι ετοιμάζονται να κλείσουν και μάλιστα την ώρα που λίγο πριν βγει εκτός σύνδεσης ο Κώστας, ήθελα να το ρωτήσω τι γίνεται με τους συναδέλφους οι οποίοι ξεκίνησαν τα μαγαζιά τους λίγο πριν ξεκινήσει η πανδημία ή κάποιοι που είχαν προγραμματίσει να επαναλειτουργήσουν τα καταστήματά τους μέσα στην πανδημία. Εγώ γνωρίζω αρκετούς επιχειρηματίες σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτών των περιπτώσεων μάλιστα, κάποιες αλυσίδες οι οποίες προετοίμαζαν επέκταση των καταστημάτων τους αυτό το διάστημα, σε αυτές τις ημερομηνίες. Τα μαγαζιά αυτά εκ των πραγμάτων μείνανε κλειστά, λειτουργούσαν, βρισκόταν μάλλον υποκατασκευή, οπότε κάποιοι τεχνικοί μέσα, μάστορες και τα λοιπά, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, εργάστηκαν μέσα στα καταστήματα. Όμως, λόγω της πανδημίας πάγωσαν. Αναφέρθηκε εγώ σας πριν ότι είναι αλυσίδα όλο αυτό. Οι επιχειρήσεις εστίασης απασχολούν, ναι, με το προσωπικό το αυτό καθ' αυτό, αλλά ακολουθούν οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι, ο ήχος, οι προμηθευτές, εξοπλισμός καταστημάτων, ευρείας γκάμας όπως βλέπετε, αυτοί όλοι πλήττονται από αυτό το διάστημα της αναστολής και εκ των πραγμάτων θα πρέπει να απαντηθούν κάποια πολύ σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά το αύριο. Έτσι, γι' αυτό και ο σύλλογος, ο σύνδεσμος και συγκεκριμένη περίπτωση με τον Κώστα Σαμανή, τον πρόεδρο, έχει αναλάβει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και νομίζω ότι στο τέλος θα δικαιωθούν και νομίζω τουλάχιστον αυτό με τα διαχωριστικά θα περάσει για να μπορέσει τουλάχιστον να λειτουργήσει το κατάστημα χωρίς περαιτέρω προβλήματα και διαδικασίες, όπως είναι ο διπλανός, τα καταστήματα που αναφερθήκαμε και πριν, εκτενώς με τον Κώστα Σαμανίδη, να μην δημιουργηθούν ίντριγκες, προβληματισμοί στην κοινωνία, να μην υπάρξουν δηλαδή προστριβές που θα δημιουργούσαν άλλα ζητήματα μετά. Και αυτά τα διαχωριστικά πιστεύω ότι για το καλοκαίρι τώρα θα μπορέσουν να δώσουν μια ανάσα σε αυτά τα μαγαζιά που βρισκόταν σε αναστολή όλο το διάστημα. Τώρα για τις επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούσαν μέχρι όλο αυτό το διάστημα μόνο με το delivery, μόνο με το take away, και αυτά τα μαγαζιά είναι αρκετά τα ερωτήματα. Αν λειτουργήσαν όπως περίμεναν, αν είχαν το τζίρο που τους τους έφερε έτσι μια ανάσα για αυτό το διάστημα, είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία κακά τα ψέματα θα αιωρούνται και οι απαντήσεις τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Κώστα, έχουμε τα... Έχουμε, κοίταξε, τώρα επειδή κάναμε και πολλές τηλεδιασκέψεις και με άλλους συναδέλφους, είχαμε θέματα με το ίντερνετ, δηλαδή τώρα οι περισσότεροι είναι πολύ θέμα. Λοιπόν, να πάμε λίγο, άμα θες έτσι λίγο να τα πούμε λίγο επιγραμματικά, αυτό το τι θα είναι, ποια θα είναι η πρόληψη της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι λύση, δηλαδή, Αργύρη. Δεν έχεις δυνατότητα να πάρεις, να ζητήσεις από το Δήμο περισσότερα τετραγωνικά για την ανάπτυξη τραπεζογραφισμάτων. Αν δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα, θα έχεις έκπτωση στο τέλος τραπεζογραφισμάτων. Δεν είναι λύση αυτή, γιατί... κανένας δεν έχει πρόβλημα με το ενίκιο αν έχει τζίρο. Αν δεν έχει τζίρο, τι να την κάνει την έκπτωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, συνεπώς πρέπει να δώσει προτεραιότητα η κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, στο πώς θα μπορέσει ακόμα και τις επιχειρήσεις οι οποίες, εάν παραμείνει σε αυτή την πρόταση, ξέρω εγώ,
σε αυτή την νομοθεσία, με τον περιορισμό, σε αυτά τα περιοριστικά μέτρα, αν θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους συναδέλφους που δεν. Αν θα μπορέσει να δώσει την ευχέρεια σε αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν να παραμείνουν σε καθεστώς αναστολής και όχι να τους έχει σε αυτή την κατάσταση. Να πούμε ότι υπάρχουν κάποια αιτήματα τα οποία πανελλαδικά τα περισσότερα έχουμε συμφωνήσει να τα ζητήσουμε και έχουν να κάνει, έτσι να τα πούμε, να στα πω λίγο επιγραμματικά, είναι η επαλλαγή από τα πνευματικά δικαιώματα για το 2020, αλλά επειδή και όπως ακούτε και οι καλλιτέχνες και οι τραγουδιστές έχουν περιέλθει και αυτοί σε μια οικονομική δυσχέρεια, ζητάμε την στήριξη 100% της απώλειας εισοδήματός τους από το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο υπόκεινται τα πνευματικά δικαιώματα, και να πάρουν υπόψη την κυβέρνηση ότι εμείς δεν είμαστε σε καθόλου καλή κατάσταση οικονομική, να πληρώσουμε τα πνευματικά τα δικαιώματα τα οποία κάποια άλλη στιγμή, όταν με το καλό ξεκινήσει και το ποδόσφαιρο και μπει και εσύ και στους ρυθμούς σου, θα αναλύσω ακριβώς τι ποσά πραγματικά μεγάλα καλούμαστε να πληρώσουμε σε αυτά τα δικαιώματα, τα οποία καλώς υπάρχουν, αλλά διαφωνούμε όσον αφορά τις τιμές, τους τιμοκαταλόγους τους, οι οποίοι είναι εξοντοτικοί. Όσον αφορά τώρα, υπάρχουν και κάποια προστήματα που σήμερα κάπου το διάβασα. Κάποια προστήματα τα οποία κρεμούν και αφορούν παραβάσεις που εγώ για μένα είναι τελείως άδικες, που έχουν υποστεί και έχουν βρεθεί στη δίνη των νόμων αυτών οι καταστηματάρχες, είναι όπως παραδείγματος χάρη η μέτρηση του ήχου, που συμφωνούμε και οι περισσότεροι συνάδελφοι ανά την Ελλάδα. Αρκεί να πούμε ότι η μέτρηση του ήχου αργύρι είναι πάλι μια πανελλήνια πρωτοτυπία που βρίσκεται εντός καταστημάτων, γιατί σε όλη την Ευρώπη η μέτρηση είναι εκτός. Και για όσους είναι παλιοί σε αυτό το επάγγελμα, γιατί εγώ μικρούλη σαν σερβιτόρος το πρόλαβα αυτό, η μέτρηση του ήχου και στην Ελλάδα ήταν εκτός. Και τότε είχαν δημιουργηθεί οι προθάλαμοι, οι λεγόμενες αυγοθήκες. Βεβαίως, θα θυμάμαι. Λοιπόν, και όταν διαπίστωσε η κυβέρνηση, γιατί αυτό το μέτρο δεν έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία, μιλάμε για όλες τις κυβερνήσεις και το ΠΑΣΟΚ τότε που ήταν. Τόσα χρόνια πέρασαν από τότε. Ναι, βρήκανε την φτηνή δικαιολογία να μεταφέρουν τη μέτρηση του ήχου εντός καταστημάτων, με τη δικαιολογία ότι δημιουργείται πρόβλημα από κάποια δεσιμπέλ και πάνω στο τύμπανο του θαμώνα. Λοιπόν, και να το καταλάβω το όριο, αλλά όταν το όριο είναι 80 δεσιμπέλ, που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν είχαμε ένα εχόμετρο δίπλα, μπορεί να το έπιανε το όριο, έτσι, ή με κάποιες παρεμβολές που μπορεί να υπάρχουν έτσι από τα δίκτυα κτλ. Συνεπώς, έχουν θέσει τους συναδέλφους σε μια κατάσταση ελεύθερη, δεν είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, ελεύθεροι πολιορκημένοι επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν, και ιδίως στη Βέρεια από το 2017, έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις, δεκάδες παραβάσεις, έστω και για 2 δεσιμπέλ αργύρι, όσο και να σας ακούγεται απίστευτο. Δηλαδή, μπήκανε σε ένα κατάστημα με 150 άτομα και γράφτηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ αφού τελεσυδίκησε η ιστορία. Ο συνάδελφος καλέστηκε να πληρώσει 10.500 ευρώ σαν πρόστιμο, επειδή το όριο ήταν 80, η μουσική στο κατάστημα ήταν 82. Και θα πω κάτι για... Ναι, και να πω κάτι, είναι βασικά το πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ, αλλά με τις προσαυξήσεις στα δικαστήρια πάει 10.500. Πέρασε ο καταστηματάρχης 2 μέρες στο αυτόφορο μέσα στο κελί μέχρι να πάει δικάσιμος. Πήγε, δηλαδή, έζησε και ο φίλος του, ο γιος του, η γυναίκα του που τον βλέπανε, τον συνάδελφο, να πηγαίνει με τη συνοδεία της αστυνομίας στο κρατητήριο, να μπει στο κελί, να περάσει το αυτόφορη διαδικασία, να πάει κατευθείαν δικάσιμο, να φάει το πρόστιμο των 10.000 ευρώ, διότι στην επιχείρησή του, εντός του καταστήματός του, με κλειστές πόρτες και παράθυρα όπως προβλέπουν οι όροι της άδειας μουσικών οργάνων, να έχει 2 δεσιμπέλ παραπάνω. Που επιστημονικές μελέτες έχουν πει ότι επιστήμονες που έχουν αναλύσει το θέμα του ύπνου έχουν πει ότι ο άνθρωπος, ακόμα και όταν κοιμάται, είναι δυνατό να παράγει 2 με 3 δεσιμπέλ ήχο.
είτε με κάποιες αντιδράσεις μπορεί να έχει τον ύπνο του. Φαντάσου δηλαδή, Αργύρη, το 80 δεσιμπέλ σαν όριο, τι διαφορά ελάχιστη έχει από τα 83 δεσιμπέλ που καταδικάζονται οι συνάδελφοι και πολύ περισσότερο σε ένα χώρο στον οποίο βρίσκονται θαμόνες 150 και 200 και οι ίδιοι από μόνοι τους προκαλούν η χορύπαση. Οπότε αυτές οι στημένες για μένα, οι στημένοι νόμοι, οι πρακτικοί νόμοι, είναι καθαρά οι πρακτικοί νόμοι, τους οποίους νόμους έχουν υποστεί αυτοί οι συνάδελφοι και αυτό δεν το γνωρίζει πολύς κόσμος και έχουν καταδικαστεί με όλα αυτά που είπαμε, που προείπαμε, με τον τρόπο που έχουν προσέλθει στα αστυνομικά τμήματα οι συνάδελφοι και καλούνται αυτή τη στιγμή να έχουν βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία και δίκες οι οποίες εκκρεμούν, γιατί υπάρχουν και δίκες οι οποίες δεν έχουν τις ελευθερίες ειδικής, είτε βρίσκονται στα εφετεία, είτε έχουν πάρει αναβολή λόγω της κρίσης, να έχουν πέρα από όλα αυτά τα βάρη τα οικονομικά που προκάλεσε έτσι, αυτή η κρίση, να έχουν και αυτά τα προστήματα τα οποία σας απέδειξα περίτρανα, το οποίο για μένα το δικαστήριο, δεν ισχύει αυτό που λένε ότι η δικαιοσύνη είναι δίκαιη, δεν είναι πάντα δίκαιη, Αργύρη, και είναι τρανό παράδειγμα αυτό ότι δεν είναι δίκαιη πάντα η δικαιοσύνη. Και έφτασε ο συνάδελφος τώρα να βρίσκεται, να σκεφτεί να επαναλειτουργήσει το κατάστημά του που μαθηματικά, με χαρτί και με στυλό, μόνο χρέη μπορεί να το δημιουργήσει και να έχει και πίσω στις πλάτες του όλα αυτά τα χρέη που αποκτήθηκαν μέσω, λόγω της αναστολής λειτουργίας του καταστήματος, αλλά και τα προστήματα τα οποία εξαιρούνται 100%, τα προστήματα τα οποία μιλάμε για ανασφάλιστη εργασία, για φορολογικές παραβάσεις κτλ. Δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει τέτοια διάθεση για να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Εδώ μιλάμε, θα ήταν παράλογο, εδώ μιλάμε τώρα για παραβάσεις οι οποίες αγγίζουν, ας πούμε, τον παραλογισμό. Και επίσης, να σου πω ότι και τελευταία που πήγα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσα στις απόκριες για να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον αρμόδιο υπουργό, όταν μίλησα με τον διευθυντή του γραφείου του και του ανέλησα ακριβώς αυτό το νόμο, έμεινε με ανοιχτό το στόμα άνθρωπος, γιατί σου λέει δεν μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει πολλοίς κόσμος που δεν το γνωρίζει και πολλοί συνάδελφοι που δεν το γνωρίζουν. Ίσως γιατί δεν έχουν έρθει ποτέ στην... δεν έχουν ζήσει τη διαδικασία της ηχομέτρησης και ίσως δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν από τη στιγμή που έρθει η ηχομέτρηση και μπει κάποιος αστυνομικός και μετρήσει. Λοιπόν, πιο πολύ τώρα για να περιοριστούμε, έχουμε δηλαδή και αυτά τα προστήματα τα οποία μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε και όπως καταλαβαίνεις η ενίσχυση που στους ελεύθερους επαγγελματίες που και τελευταία μπήκε το 800, κανένα συνάδελφος δεν έχει ανάγκη το 800, εμείς έχουμε ανάγκη από περισσότερα χρήματα, οπότε η ενίσχυση που διαλαλεί η κυβέρνηση μέσω των υπουργών της ότι θα δοθεί μέσω δανείων με χαμηλό επιτόκιο και μιλάμε για δανεισμό, δεν μιλάμε ούτε για επιχορήγηση, δεν μιλάμε δηλαδή για επιδότηση, μιλάμε για δάνειο, δηλαδή κάτι το οποίο θα καλεστούμε να το πληρώσουμε, θα μας αργήσει ένα χρόνο παραδείγματος χάρη, περίοδος χάρτος ή 6 μήνες ανάλογα τι θα αποφασιστεί, αλλά μετά από 6 μήνες θα καλεστούμε να πληρώσουμε όλα αυτά τα συσσωρεμένα χρέη, αλλά σε μορφή δανείου. Έτσι, αρκεί να τα πληρώσουμε τώρα, σου λέει η κυβέρνηση, θα τα πληρώσεις τώρα, πάρε αυτό το δάνειο, όλα αυτά τα χρέη που έχεις και μετά θα συνεχίζεις να πληρώνεις τα χρέη που έχεις. Άρα δεν έχουμε καμία βοήθεια. Έτσι, πώς περιγράφεται, δεν υπάρχει καμία απολύτως βοήθεια στα καταστήματα εστίασης. Και αν θεωρήσει κάποιος ότι είναι βοήθεια το 40%, κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου μπορεί να πει πώς δεν είναι βοήθεια το 40%. Δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος που θα ήθελε να βρίσκεται, να είναι κλειστό το μαγαζί του και να πληρώνει το 60%. Εννοείται ότι δεν είναι βοήθεια, διότι δεν υπήρχε μηδαμινά έσοδα. Πώς θα είναι βοήθεια? Ποιος άνθρωπος δεν εισπράττει κάτι, ναι. Δεν εισπράττει κάτι και καλείται να πληρώσει το 60% από κάτι το οποίο δεν λειτουργεί. Έτσι, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, και εδώ είναι και παραπεταμένη αναστολή. Δηλαδή, έχουμε ακόμα μπροστά μας 25 Μαΐου, αυτό ανέφερα και πριν. Δηλαδή, 25 μέρες, συγγνώμη. Αρκετό διάστημα ακόμα μπροστά μας. Κώστα, έχεις πληροφόρηση καθόλου από τους συναδέλφους σου, κυρίως στη Βέρεια, αλλά βεβαίως και για την Ελλάδα που μιλάς, για δύο πράγματα. Για μείωση προσωπικού και για αυτούς που άνοιξαν λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχαν προγραμματίσει να ανοίξουν
αν έχει πληροφορηθεί για αυτούς κάποια αλλαγή πλεύσης. Εννοώ δηλαδή τελικά να μην ανοίξουν, αν και μια αλυσίδα τώρα, γιατί ξέρουμε και στη Βέρεια μια περίπτωση, ας πούμε, που ανοίγει αλυσίδα, ανοίγει ένα επιπλέον κατάστημα. Δηλαδή, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Θα ήθελα λίγο να μου πεις για το προσωπικό και για τους συναδέλφους. Όσον αφορά το προσωπικό, για το οποίο υπάρχει μέρημνα, σε περίπτωση που συνεχίσει να βρίσκεται σε αναστολή η επιχείρηση, θα συνεχίσει να παίρνει το έκτακτο επίδομα μηνιαίο, πλέον 533 ευρώ, γιατί στην αρχή μιλούσαμε για 45 μέρες το 800 ευρώ, τώρα μιλάμε για μηνιαίο 533 ευρώ. Όσο μια επιχείρηση βρίσκεται σε αναστολή, θα έχει το προσωπικό αυτή το έκτακτο επίδομα. Θα συνεχίζει το κράτος να πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου. Αλλά ακόμα και σε επιχειρήσεις, από ό,τι άκουσα από τον κύριο Σταϊκούρα, σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε πάυση αναστολής, δηλαδή ξεκινάνε την επαναλειτουργία τους, είτε από 11 του μήνους τώρα που ξεκινάνε τα εμπορικά καταστήματα, ή αυτά που έχουν ξεκινήσει τα κομμωτήρια, είτε τα εστίασεις που θα ξεκινήσουν από 1 του μηνός. Και λόγω των περιοριστικών μέτρων, που αυτό υπόκειται κυρίως στα καταστήματα της εστίασης, γιατί στα άλλα δεν υπάρχει περιοριστικό μέτρο, όσον αφορά το προσωπικό, δηλαδή θα αναγκαστεί να βρίσκεται κάποιος συνάδελφος στην κατάσταση να μην απορροφήσει το 100% του προσωπικού του για την επαναλειτουργία του, διότι είναι περιορισμένος σε κάτι τέτοιο. Η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα, υποχρεώνει τον επαγγελματία να απορροφήσει όχι λιγότερο από 40% των εργαζομένων του, και το υπόλοιπο 60% θα το επιδοτεί το κράτος. Δηλαδή, για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, αν κάποιος έχει 10 άτομα προσωπικό, είναι υποχρεωμένος τα 4 άτομα να τα θέσει σε καθεστώς παύσης αναστολής και να συνεχίσουν την εργασία τους. Για τους υπόλοιπους 6, θα συνεχίσει να καταβάλει το κράτος, αν όχι το 100% το 533 ευρώ, αλλά συζητιέται ένα πρόγραμμα τώρα στην Ευρώπη, το οποίο θα αργήσει ίσως και να φτάσει, αλλά αυτό το SURE, δεν ξέρω να το έχεις ακουστά, τον οποίο στην ουσία θα καλύπτει, θα μπορεί να απορροφήσει ο καταστηματάρχης ή ο εργοδότης το 100% του προσωπικού του, αλλά την ίδια στιγμή θα επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του καταστηματάρχη, θα πληρώνει δηλαδή ο καταστηματάρχης τα χρήματα, το μισθό στον εργαζόμενο, αλλά θα τον έχει σε μειωμένο ωράριο. Δεν θα χάσει το μισθό του, αλλά προκειμένου να απορροφηθούν όλοι οι εργαζόμενοι στη δουλειά, είναι σε περιορισμένη σε περιορισμένο ωράριο, αλλά το υπόλοιπο θα το καλύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι κατά 100%, γύρω στο 60%. Παραδείγματος χάρη, αν παίρνει ένας υπάλληλος 1.000 ευρώ και στο 8ωρο, τα λέω έτσι στρογγυλοποιημένα για να το καταλάβουμε, και πάει σε περιορισμένο σε ωράριο κατά 50% και το πληρώνεται από τον εργοδότη τα 500 ευρώ, τα υπόλοιπα 500 ευρώ θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα αυτό το SURE, από ό,τι έχω αντιληφθεί, 60%, και σε ειδικές περιπτώσεις, όταν υπάρχουν και παιδιά, κατά 67% του υπόλοιπου ποσού. Δηλαδή, τα υπόλοιπα 500 ευρώ θα καλύψει το 60%, τα υπόλοιπα 300 θα παίρνει 800 ευρώ, αλλά στην ουσία θα δουλεύει 4ωρο, όχι 8ωρο. Και αυτό γίνεται για να μην επιβαρυνθούν τα δημοσιονομικά της κάθε χώρας. Ναι, αυτό το θέμα είναι πότε θα είναι. Το θέμα είναι πότε θα έρθει στην Ελλάδα αυτό. Σε όλες τις χώρες, γιατί δεν έχει προχωρήσει. Μιλάμε για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, και όχι μόνο για την Ελλάδα. Και λίγο για τους συναδέλφους, για τους επιχειρηματίες, οι οποίοι είχαν ανοίξει λίγο πριν ή είχαν προγραμματίσει να ανοίξουν μέσα. Κοίταξε, όσον αφορά το μέτρο στήριξης που αφορά την έκπτωση του 40%, νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό για τους καταστηματάρχες, οι οποίοι δεν συνεχίζουν και λειτουργούν. Απλά έχουν πάρει την ενίσχυση κάποιοι των 800 ευρώ και συνεχίζουν και λειτουργούν κανονικά. Δεν έχουν κάποια απαλλαγή. Ακόμα και για κάποιους δηλαδή που αναγκάστηκαν να βάλουν σε αναστολή μετά από κάποιες ημερομηνίες, γιατί με τις τόσες αλλαγές που έχουν γίνει στα ΦΕΚ, έχουμε χάσει λίγο τις ημερομηνίες, δηλαδή και μετά την αναστολή το λειτουργίες 13 Μαρτίου, στα περισσότερα καταστήματα κάποιο κατάστημα μπορεί να έκλεισε πιο μετά και έθεσε το προσωπικό της αναστολή, νομίζω έχει πάρει το βοήθημα των 800 ευρώ. Αλλά όσον αφορά τα μέτρα, νομίζω ότι είναι εκτός τα καταστήματα τα οποία
δεν σταμάτησαν να λειτουργούν. Μάλιστα. Κώστα, αναπτύξαμε πάρα πολλά κομμάτια και νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική η κουβέντα, ειδικά στο ότι ανέλησες διεξοδικά, και χαίρομαι γι' αυτό, για το πόσο έχει το ύψος της πληγής από τη διάρκεια της αναστολής, για τα μέτρα που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και γενικότερα τα σχέδια που υπάρχουν για το αύριο των καταστημάτων εστίασης, και ιδιαίτερα για την πρόταση αυτή, την ιδέα που εγώ τη βρίσκω εξαιρετική, με τα διαχωριστικά εντός του Ευαδών. Επομένως, δεν δημιουργούμε καμία απολύτως σύγχυση στον κόσμο, στους γείτονές μας, στην περιοχή που εδρεύει ο καθένας, έτσι, πολύ σημαντικό επίσης, και τέλος πάντων δεν έχουμε τόσο πολύ μεγάλη μείωση στο τζίρο που θα είχαμε στην περίπτωση των 2 μέτρων, των αποστάσεων δηλαδή, έτσι, και ειδικά για τα μαγαζιά που έχουν πολύ μικρή βιτρίνα και πολύ μικρό χώρο μπροστά. Νομίζω ότι πιάσαμε όλους τους τομείς, Κώστα, δεν ξέρω αν... Έτσι ακριβώς όπως το περιέγραψες. Έτσι. Πιάσαμε όλα και θεωρώ πραγματικά πολύ κρίσιμο το επόμενο διάστημα για το δικό σας κλάδο, και νομίζω ότι θα πρέπει να πιέσετε ιδιαίτερα, Κώστα, στο κομμάτι αυτό, ιδιαίτερα για το διαχωριστικό, εφόσον και υγειονομικά είμαστε καλυμμένοι, και να εύχομαι να ισχύσει αυτό όταν μια επιχείρηση είναι σε αναστολή, να συνεχίσει το κράτος να τη στηρίζει. Έτσι, αυτό είναι που έχει δηλώσει ο κύριος Σταϊκούρα. Η αναστολή, η πάψη, όσο ένα κατάστημα θα βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, θα στηρίζεται όπως στηρίχθηκε μέχρι τώρα. Αλλά το προσωπικό, και καλά κάνει το κράτος, γιατί εδώ πρέπει να πούμε και τα εύσημα. Εγώ προσωπικά, επειδή προέρχομαι από εργαζόμενη τάξη, ήμουν εργαζόμενος και μετά έγινε εργοδότης, έδωσε και καλά έκανε το ίδιο ποσό σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα αν υπάρχει μειωμένη εργασία ή μειωμένο ωράριο ή άλλες, ξέρω εγώ, τέλος, ναι, ένα πλαφόν, ας πούμε. Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι στους εργαζόμενους δίνουμε τα εύσημα, εγώ προσωπικά, στο επιτελείο, το οικονομικό επιτελείο, που δεν ξεχώρισε εργαζομένους, γιατί όλοι περάσαμε οι περισσότεροι από αυτό το... Ναι, μπορούν να σε καταλάβουν όσοι τώρα το ακούνε. Αλλά οποιοδήποτε άλλο μέτρο όσον αφορά τη στήριξη των επιχειρηματιών δεν είναι, πίστεψέ με, Αργύρη, δεν είναι ούτε τα 800 ευρώ, δεν έχει κανένας επιχειρηματίας. Τα 800 ευρώ είναι 800 ευρώ, αλίμονο σε αυτό που τα περιφρονεί, με την έννοια ότι είναι ένα ποσό σεβαστό. Αλλά οι επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή έχουν πολύ μεγάλο, το δεκαπλάσιο ποσό, μπορώ να πω, για να ανταπεξέλθουν. Οπότε μία ενδεχόμενη συνέχιση της αναστολής λειτουργίας δεν είναι ούτε και αυτό έτσι ευχάριστο, και ας είναι, δηλαδή, να το πούμε καλά, καλύτερα να το καταλάβει ο κόσμος, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ανοίγουμε το κατάστημά μας, πηγαίνουμε στη μη βιωσιμότητα, κλειστό το κατάστημά μας, συσσωρεύονται τα χρέη. Πρέπει, η λύση η οποία πρέπει να δοθεί είναι ή αν θες, ελπίζω ότι τα κρούσματα, οι θάνατοι στην ελληνική επικράτεια θα είναι μηδενική, ώστε να μπορέσει και να λυθούν τα χέρια και των ειδικών, αλλά και της κυβέρνησης, να απελευθερώσει και το δικό μας επάγγελμα και τα άλλα επαγγέλματα, αλλά και το δικό μας επάγγελμα, διότι εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε αλλιώς. Και εύχομαι να γίνει αυτό, γιατί αν προσδοκά όλη η ελληνική οικονομία ένα δίμηνο, ένα τρίμηνο καλό στον τουρισμό, νομίζω ότι με αυτά τα περιοριστικά μέτρα θα έχει πρόβλημα. Και η τουρισμό μας. Πραγμάτων. Εγώ θέλω να κλείσω με μία ευχή. Η επαναλειτουργία των καταστημάτων εστίασης και υγειονομικού ενδιαφέροντος, τέλος πάντων, όπως θέλει να το χαρακτηρίσει κανείς, να είναι η έναρξη ενός πραγματικού restart για την οικονομία την ελληνική, να απεγκλωβιστούν οι επιχειρηματίες από οποιαδήποτε σκέψη αρνητική που υπάρχει αυτή τη στιγμή, και γενικότερα αυτό το κλίμα που επικρατεί, ειδικά στο δικό σου κλάδο, ο οποίος θα επανελειτουργήσει τελευταίος ουσιαστικά χρονικά από όλους τους άλλους, μαζί με τον τουρισμό ουσιαστικά είστε εσείς. Και θεωρώ αυτονόητο η κυβέρνηση να λάβει
πολύ σωστά κάνει την Υγειονομική Επιτροπή να λάβει υπόψη, αλλά να λάβει υπόψη και τα δικά σας τα αιτήματα, τα οποία με την κουβέντα που κάναμε σήμερα εγώ δεν τα θεωρώ παράλογα, σε καμία περίπτωση το αντίθετο μάλιστα, και να δώσουμε την, να περάσουμε το μήνυμα ότι οι επιχειρηματίες, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων εστίασης είναι από, από αυτούς στην ελληνική επικράτεια, γενικότερα είναι από, από τα βασικά στελέχη, τα γρανάζια της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο τα καταστήματα που το καφέ της πόλης, έτσι, ακουμπά όλα τα, τις επιχειρήσεις, και μάλιστα ακουμπά και τον τουρισμό που είναι μπροστά μας και ο οποίος κακά τα ψέματα θα πληγεί. Προσπαθούμε να περιορίσουμε το κακό. Έτσι δεν είναι, Κώστα, έτσι, για να κλείσουμε κιόλας. Ακριβώς. Εγώ θα δώσω μία ευχή, να κλείσουμε μία ευχή να έχουμε όλη την υγεία μας μετά από αυτή την κατάσταση, τη δύσκολη που περάσαμε, την πρωτόγνωρη, να όταν το τελειώσουμε, όταν τελειώσει όλο αυτό, να μας βρει όλους υγιείς στις θέσεις μας, και τους υπαλλήλους και τους ιδιοκτήτες και όλο τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό και μετά υγιέστατη στο τραπέζι να καθίσουμε να συζητήσουμε και ακόμα περισσότερα πράγματα. Γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι μέσα από αυτό μπορούμε να λύσουμε πράγματα, γιατί χωρίς αυτό, χωρίς την υγεία, δεν μπορούμε να λύσουμε τίποτα άλλο. Το πρωταρχικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εύχομαι και εσύ να βρεις το δρόμο σου μέσα από τα ποροσφαιρικά δρόμενα. Εντάξει, δεν είναι και τόσο στρωμένο με ροζοπέτα. Γιατί ακούγεται ότι θα ξεκινήσει κι αυτός. Δεν είμαι και τόσο σίγουρο. Κώστα, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι τόσο σίγουρο. Πιστεύω ότι εσείς θα ξεκινήσετε πιο γρήγορα και με πιο, normal πλάνο, πίστεψέ με, από το ποδόσφαιρο και γενικά από τον αθλητισμό. Ωραία. Εγώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική κουβέντα. Δεν σου λέω καλή αρχή, γιατί θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Θα σου πω όμως το επανειδήν, γιατί θεωρώ ότι έχουμε πολλά να πούμε παρακάτω και θα ζήσουμε αρκετές καταστάσεις. Σίγουρα και πιστεύω ότι θα έχουμε εξελίξεις και θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Είμαι αισιόδοξο στο κομμάτι ότι από θέμα υγιεινής θα πάμε καλά σε όλη την επικράτεια και θα αναθεωρήσει κάποια πράγματα η κυβέρνηση. Κάποια μέτρα θα. Ναι, και πιστεύω ότι μπορούμε μετά, ίσως στην επανέναρξη, να είμαστε διαφορετικοί και όποτε θέλεις, είμαι στη διάθεσή σου να συζητήσουμε και να πληροφορηθεί και να ενημερωθεί και ο κόσμος για όλες τις εξελίξεις γύρω από την εστίαση. Έτσι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για το επόμενο Focus. Μέσα από το Facebook, θα μπορείτε να ξαναδείτε πάλι την κουβέντα με τον Κώστα Σαμανίδη και βεβαίως από το YouTube θα ανέβει εντός μίας ώρας. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ, Κώστα. Καλή δύναμη. Το βράδυ. Να είστε καλά.